Μετακομίζουμε μαζί και όλα αλλάζουν. Γιατί από εκεί που εκείνος πήγαινε σπίτι του και εγώ στο δικό μου, τώρα θα μείνουμε στο ίδιο. Τι κάνουμε? Πολλά ωραία πράγματα έρχονται, αλλά ναι, υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες γενικά, ναι, σε αυτές τις πρώτες φορές. Είναι πολύ σημαντικό να μπουν καλοί κανόνες εξ αρχής. Mm. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσει το ζευγάρι και να πει πράγματα τα οποία συνηθίζει στη μέρα του να κάνει, στην καθημερινότητά του. Το άλλο το πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει σεβασμός. Mm. Δηλαδή, σεβασμός στο συγκάτοικό σου. Γιατί πέρα από σύντροφό σου και αγαπημένο σου, είναι και συγκάτοικό σου. Όταν οι δύο γίνονται ένα, αρχίζουν κάποιες προστριβές. Και το βλέπουμε πολύ συχνά να γίνεται. Αυτό γίνεται γιατί δεν συζητάνε από πριν. Δεν έχουν... Εσύ τι λες δηλαδή με το που μετακομίζουμε, αφού μόλις βάλουμε τα πράγματα, να πιάσουμε κουβέντα και να βάλουμε όρους? Εγώ θα έλεγα και πριν μπούμε στο σπίτι ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα. Αλήθεια. Επίσης, πολύ χρήσιμο θα ήταν να έχεις ήδη επισκεφθεί το σπίτι του αγαπημένου, ναι, σου και εκείνο το δικό σου, για να διαπιστώσεις διεισόμαση, ναι, ναι, κάποια πράγματα τα οποία τους αρέσει να κάνουν. Απλά λέω ναι, εξ αρχής και ακόμη πριν γίνει η συγκατοίκηση, θα πρέπει να του πεις ποια είναι η καθημερινότητα και οι συνήθειές σου. Τι σου αρέσει να κάνεις το πρωί, τι θα ήθελες να αποφεύγει να σου κάνει το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Δύο πράγματα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Εάν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει κάποια ανεξαρτησία μέσα σε αυτό το σπίτι, δηλαδή να υπάρχουν ένα-δύο δωμάτια τα οποία τα διαχωρίζεις, ότι αυτό είναι ο δικός μου χώρος, ότι όταν θέλω να συγκεντρωθώ, να μελετήσω ή τέλος πάντων να ησυχάσω, ναι, θα είναι αυτό το δωμάτιο για εμένα και εκείνο για εσένα και να γίνεται σεβαστό αυτό. Δηλαδή να μην προσπαθείς να παρέμβεις στο χώρο του άλλου. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και το πάω λίγο στο κομμάτι το οικονομικό. Γιατί πέρα από τα όμορφα πράγματα που έχουμε να μοιραστούμε, υπάρχουν και έξοδα, υπάρχουν και υποχρεώσεις και θα πρέπει και αυτά να διαχωριστούν εξ αρχής, διότι πάλι αποτελεί μια πηγή καυγά σημαντική για τα ζευγάρια. Εγώ προσωπικά πάντα είμαι υπέρ του κοινού λογαριασμού. Δηλαδή, κάνουμε ένα budget και βλέπουμε τι χρειάζεται το σπίτι μας και αποφασίζω ποια θα καλύπτω εγώ σαν έξοδα και ποια θα καλύπτεις εσύ. Κάτι άλλο που βλέπω πολύ συχνά στις συγκατοικήσεις των νέων ζευγαριών είναι ότι οι κοπέλες πραγματικά αναλαμβάνουν τις περισσότερες δουλειές στο σπίτι. Το μαγείρεμα, το σιδέρωμα, όλο αυτό το νοικοκυριό. Και επειδή παραλένε και οι εργαζόμενες, καταλήγουν να νιώθουν πάρα πολύ κουρασμένες. Και αυτή η κούραση μπορεί να σε οδηγήσει σε άλλους καυγάδες, άλλου τύπου, να μην έχεις όρεξη. Και ότι κάπως αλλιώς το φανταζόσουν τέλος πάντων. Ναι. Όλο αυτό. Το φανταζόσουν πιο ρομαντικό από αυτό που προκύπτει. Και στο πρακτικό κομμάτι του μπορεί να είναι δύσκολο. Το θέμα είναι όμως πάντα η ισορροπία. Μέτρων άριστον. Δηλαδή, όταν βλέπετε ότι ζορίζεστε σε κάτι, μπες στη διαδικασία να το συζητήσεις. Ναι. Θα σε καταλάβει ο άλλος αν το πεις με ωραίο τρόπο, για να βρεθεί μια καλή λύση, για να προσέχουμε για να έχουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.